στα ρωσικά σύνορα έχουν κολλήσει φορτηγά που μεταφέρουν ουκρανικά προϊόντα. Οι τελωνιακές αρχές προχωρούν σε εξονυχιστικούς ελέγχους και προκαλούν καθυστερήσεις στην παράδοση των αγαθών. Οι έμποροι διαμαρτύρονται και υποστηρίζουν πως χάνουν χρόνο και χρήμα. Η Ουκρανική κυβέρνηση σκέφτεται να διαμαρτυρηθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και ζητά εξηγήσεις από τη Ρωσία. Αντιμετωπίζουμε σημαντικές δυσκολίες. Πολλά ουκρανικά φορτηγά δεν μπορούν να περάσουν στη Ρωσία. Πιστεύουμε πως το πρόβλημα συνδέεται με τη δημιουργία και την επέκταση της Τελωνιακής Ένωσης. Οι Ουκρανοί πιστεύουν πως η Ρωσία δημιουργεί προβλήματα γιατί επιθυμεί την άμεση ένταξη της Ουκρανίας στην Τελωνιακή Ένωση Ρωσίας, Λευκορωσίας και Καζακστάν. Όμως οι Ρώσοι υποστηρίζουν πως πολλά προϊόντα δεν είναι ασφαλή και γι' αυτό οι έλεγχοι είναι απολύτως απαραίτητοι. Αν οι Ουκρανικές αρχές μας πείσουν πως όλα είναι εντάξει με τα προϊόντα τους, τότε και εμείς θα σταματήσουμε τους ελέγχους. Αν είμαστε σίγουροι πως στηρούνται όλοι οι κανόνες, τότε θα αφήσουμε τα τρόφιμα να περάσουν από τα σύνορά μας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ουκρανός ομόλογός του Βίκτορ Γιανουκόβιτς συζήτησαν τηλεφωνικά για το πρόβλημα που έχει προκύψει. Το Κρεμλίνο όμως δεν έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες της συνομιλίας τους.